Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο για τα πολύ καλά λόγια που είπε για μένα. Αγαπητέ Κώστα, ήταν υπερβολικά θετικά όσα είπες. Ευχαριστώ. Ελπίζω σε μια προσδοκίες που επένδυσες με την τοποθέτησή σου να έχω δυνατότητα να τις πάω παραπέρα. Σε ό,τι με αφορά θα το κάνω. Θα το προσπαθήσω πραγματικά γιατί πιστεύω ακράδαντα σε αυτή τη μεγάλη υπόθεση της κοινωνικής οικονομίας. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, εμείς ως κόμμα η Δημοκρατική Αριστερά από την ίδρυσή του πριν από 2,5 χρόνια, μεγάλη πορεία παλιότερα, αλλά ως κόμμα που διαμορφώθηκε στην προγραμματική συγκρότηση, βασικό στοιχείο μας είχαμε ότι πρέπει να βοηθήσουμε με κάθε τρόπο την υπόθεση της ανάδειξης της κοινωνικής οικονομίας. Γιατί θεωρούμε πως είναι μια βασική συνιστόσα στην όλη πορεία της οικονομίας ενός τόπου. Είναι πολύ συνδεδεμένη με την τοπική κοινωνία, με τις τοπικές κοινωνίες. Μπορεί να δώσει πάρα πολλές προοπτικές σε τόπους και είναι κάτι που δεν είναι τόσο πολύ που να συνδέεται, θέλετε, με ένα συγκεκριμένο τρόπο οικονομικής ανάπτυξης. Σε πάρα πολλές χώρες είναι κάτι που είναι πάρα πολύ προωθημένο και πάρα πολύ δεδομένο. Και για να συνοηθούμε για αυτό που λέμε, είναι ότι σε χώρα που είναι του ακραίου καπιταλισμού στην Αμερική, η κοινωνική οικονομία έχει το σημαντικό της ρόλο. Δηλαδή δεν είναι κάτι που σχετίζεται με ιδεολογικές προσεγγίσεις, αλλά είναι μια αναγκαιότητα που αναβλύζει, αν θέλετε, από την πραγματική ανάπτυξη των ίδιων των κατοίκων, των τοπικών κοινωνιών που προφανώς βλέπουν ότι πρέπει να αναπτυχθούν και πρέπει να αναπτυχθούν μέσα από αυτή την υπόθεση. Εμείς την υπόθεση της κοινωνικής οικονομίας θεωρούμε είναι πάρα πολύ σημαντικό γεγονό και γιατί το στηρίζουμε. Γιατί θεωρούμε πάρα πολύ απλά ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις μπορούν να δώσουν μια διέξοδο σε ομάδες πληθυσμού οι οποίες αντιμετωπίζουν προβλήματα ένταξης στην αγορά εργασίας. Σε περιόδους ύφεσης και υψηλής ανεργίας αποτελούν σημαντική εναλλακτική πρόκληση. Ακούστε κάτι. Σήμερα έχουμε τεράστια ανεργία στον τόπο. Δεν πρόκειται να πούμε τίποτα περισσότερο από το να αναλύσουμε και να πούμε πόσο είναι μεγάλη η ανεργία, πόσο τεράστια είναι τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται στους νέους και στις νέες, αλλά και στις μεγαλύτερες ηλικίες. Δεν έχει νόημα να πούμε με διάφορα, ας πούμε, καλλιτικά στοιχεία έκφρασης, ας πούμε, πόσο είναι δύσκολα τα πράγματα, γιατί είναι πολύ δύσκολα. Ο καθένας και η καθεμιά, επειδή το βιώνει είτε ο ίδιος ή η ίδια, είτε μέσα στην οικογένειά του, καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά τι σημαίνει. Άρα δεν έχει νόημα να περιγράψουμε την κατάσταση της ανεργίας, τις δυσκολίες οι οποίες υπάρχουν. Ούτε, αν θέλετε, για αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχει νόημα να πούμε τις προσπάθειες που πρέπει να κάνει ένα κράτος και να συμβάλλουν και τα πολιτικά κόμματα στην προσπάθεια, στην κατεύθυνση να βρεθούν παθητικές μορφές αντιμετώπισης της ανεργίας. Παθητικές μορφές είναι όσα έχουν σχέση με επιδόματα, έχουν σχέση με προσπάθειες, ας πούμε, να δώσεις κάποια χρόνια πλασματικά σε κάποιους να πέσουν, ας πούμε, στην σύνταξη και όλα αυτά. Αυτό που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι να κάνουμε συγκεκριμένες ενέργειες, να κάνουμε συγκεκριμένα μέτρα, να πάρουμε συγκεκριμένα μέτρα έτσι ώστε να δώσουμε δυνατότητα ο νέος, η νέα πρωτακικήρια, ο άνεργος, οι άνεργοι να μπουν ξανά στην απασχόληση, να βρουν ξανά δουλειά. Μια δουλειά δημιουργική που πραγματικά να τους δίνει αυτή τη δυνατότητα παρουσίας, πολύ περισσότερο παρουσίας στον τόπο. Γιατί δουλειά μπορεί να βρει κάποιος ή κάποιον, αλλά να φύγει από τον τόπο. Και θα είναι δράμα. Είναι δράμα αυτή τη στιγμή αυτό που βιώνουμε, έτσι ώστε να τελειώνουν να βγάζουμε επιστήμονες, γιατρούς, θερμή, το λέω με την έννοια όχι κινητό. Αλλά επειδή είναι 6 χρόνια και δίνουμε χρήματα, δίνει χρήματα η ελληνική κοινωνία και η ελληνική οικονομία και τους παίρνουν έτοιμους στη Γερμανία αυτή τη στιγμή, έχοντας ανοίξει μια φάμπρικα με την πρόσκληση γιατρών έτοιμων από την πλευρά της χώρας μας. Λοιπόν, αυτό λοιπόν που πρέπει σε κάθε περίπτωση να κάνουμε και δεν νοείται να μην γίνει είναι να μπορέσουμε να βρούμε τρόπους να αντιμετωπίσουμε κάτι τέτοιο. Άρα λοιπόν, γι' αυτό το λόγο θεωρούμε ότι οι ενέργειες που πρέπει να κάνουμε, αυτό που πρέπει να κάνουμε σε κάθε περίπτωση είναι να δώσουμε τέτοιου είδους δυνατότητες. Και τέτοιες δυνατότητες είναι να δώσουμε να φτιαχτούν επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις δεν φτιάχνονται εύκολα
μεγάλες επιχειρήσεις. Δεν φτιάχνονται εύκολα. Δεν είναι τόσο απλό το να στήσεις μια μεγάλη επιχείρηση. Είναι όμως πολύ πιο απλό, πολύ πιο προσδοφόρο και συνδέεται πάρα πολύ με την τοπική κοινωνία να δεις αυτές τις επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας που μπορούν να παίξουν κάποιο ρόλο. Γι' αυτό το λόγο, αν θέλετε, από την πλευρά μας, ρίχνουμε ιδιαίτερο βάρος αυτό. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις προσφέρουν υπηρεσίες που είναι ιδιαίτερως χρήσιμες για την κοινωνία συνολικά. Σε περιόδους ύφεσης και υποχρηματοδότησης του κοινωνικού κράτους, αυτούς του τύπου οι δραστηριότητες είναι πολύ σημαντικές. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις προάγουν ένα νέο τύπο υπεύθυνης υπεχειρηματικότητας που δυστυχώς λείπει από τον τόπο μας. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά πως υπάρχουν προβλήματα μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Δεν τα ξεπερνάμε, δεν σκεφτόμαστε ότι αυτά τα προβλήματα δεν υπάρχουν. Λέμε πως υπάρχουν, τα αναδεικνύουμε για να μπορούμε να δούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Στην Ελλάδα δεν έχουμε εμπειρία από τέτοια εγχειρήματα, μεγάλη εμπειρία. Είναι ο Δήμος σας, είναι από τους λίγους Δήμους που έχει αναλάβει με τέτοιο είδους πρωτοβουλία, πραγματικά και που λειτουργήσε, αν θέλετε, αυτές τις, βοήθησε να λειτουργήσουν αυτές οι μονάδες κοινωνικής οικονομίας πριν διαμορφωθεί καν το θεσμικό πλαίσιο. Άρα είχατε και προβλήματα ακόμα περισσότερο, δηλαδή υπήρξαν και δυσκολίες πιο μπροστά. Δεν πειράζει. Αυτό είναι, δείχνει ότι με βάση αυτά που γίνονταν στο εξωτερικό, με την στοιχειώδη εμπειρία, παιδιά, κάπως έτσι πρέπει να προχωρήσουμε κι εμείς. Άρα αυτές οι δυσκολίες ξεπεράστηκαν και είστε τουλάχιστον πιο έτοιμοι να τις ξεπεράσετε, γιατί ξέρετε που είναι και τα προβλήματα. Και έχετε δει και τα σημεία που πρέπει να αλλάξουν. Έχουμε επίσης, έλεγα το πρωί, σε μια εξαιρετικά, τουλάχιστον για μένα ήταν εξαιρετική η συνάντηση που είχα το πρωί στο Δημαρχείο με, με αρκετούς από αυτούς οι οποίοι έχουν μια ευθύνη για την υπόθεση της κοινωνικής οικονομίας. Κουβεντιάσαμε πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Ειλικρινά, δηλαδή, εγώ βγαίνω πάρα πολύ εγώ ως φορέας κάποιας αντίληψης και κάποιας πολιτικής για να δούμε τι προβλήματα υπάρχουν και πώς μπορεί να ξεπεραστούν τα πράγματα. Αυτό όμως λοιπόν, αυτό που είναι δεδομένο περίπου για εσάς ή για όσους παρακολουθούν την υπόθεση της κοινωνικής οικονομίας και των επιχειρήσεων αυτών, δεν είναι δεδομένο για τον κόσμο. Όταν ο κόσμος ακούει κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, ξεχνάει το κοινωνικές και του έρχονται οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις. Βάζει και το αγροτικές στο μυαλό του και αρχίζει και λειτουργεί αρνητικά. Διότι δυστυχώς η μεγάλη εμπειρία του κόσμου είναι από κακές λειτουργίες χρόνων των συνεταιριστικών επιχειρήσεων. Άρα έχει λοιπόν κάθε μια καινούργια συνεταιριστική επιχείρηση να αντιμετωπίσει και μια αρνητική σκέψη και συνδυασμό σκέψεων για αυτό που είναι οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις. Άρα λοιπόν έχει να αντιμετωπίσει και αυτό το θέμα. Ένα δεύτερο σημείο που το οποίο είναι σοβαρό είναι ότι υπάρχει ένας κίνδυνος σε ένα κόσμο ολόκληρο μήπως αναβιώσουν πελατειακά δίκτυα και κάποιες στολές παραχωρήσεις δημοτικών υπηρεσιών, τι είναι, πώς είναι και πού πάει, και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Πρέπει και αυτό να το αντιμετωπίσει και ο Δήμος αλλά και οι κοινωνικές επιχειρήσεις. Ένα άλλο σημείο το οποίο επίσης πρέπει να δούμε είναι ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις δεν πρέπει να έρθουν και να υπάρχει στην αντίληψη του κόσμου ότι αυτές θα υποκαταστήσουν το κοινωνικό κράτος. Είναι λάθος. Αν πιστεύει η κοινωνία, αν πιστεύει η πολιτεία γενικότερα ότι θα την ξεπεράσει αναθέτοντας σε αυτές τις κοινωνικές τις συνεταιριστικές επιχειρήσεις την αντιμετώπιση του κοινωνικού κράτους, κάνει τεράστιο σφάλμα. Συμπληρωματικά μπορεί να λειτουργήσουν, αλλά αυτό είναι σημαντικό, να λειτουργήσουν, αλλά δεν μπορεί να το υποκαταστήσουν.